Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή του Ράδιου Ελπίδα Εφόλη τη Ήλη με τι ευχέ του Σαββασμιωτά Μητροπολίτου και μενάρχου μα κυρίου Ανθίμου και την αγάπη όλων σα. Προσεγγίζοντα και πάλι ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα και μάλιστα ιατρικό, το οποίο αναφέρεται σε μια συχνή πάθηση, το βροχικό άστημα. Μια πάθηση η οποία προσβάλλει όλες τις ηλικίες από τη βρεφική ηλικία μέχρι και τα βαθιά γεράματα. Σημερινός καλεσμένος μας είναι ο επίκουρος καθηγητής της πνευμονολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Σταύρος Ανευλαβής, με τον οποίον θα συζητήσουμε για την πάθηση αυτή. Θα ήθελα να πω στους αγαπητούς ακροατές μας ότι το βροχικό άσθημα αποτελεί μια συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος μάλιστα με μια συχνότητα στον γενικό πληθυσμό η οποία κυμαίνεται μεταξύ 5 έως 10% και για να το ερμηνεύσω αυτό τι σημαίνει δηλαδή σημαίνει ότι αν πάρω τυχαίο 100 άτομα θα βρω μέσα σε αυτούς δηλαδή στα 100 άτομα 5 έως 10 άτομα τα οποία πάσχουν από βροχικό άσθμα. Η συχνότητά του αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με μελέτες και διεθνείς παρατηρήσεις σε όλες τις ηλικίε και αυτή η αύξηση αποδίδεται στη δυσμενή επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων. Φαίνεται επίσης από μελέτες πως και γενετικοί παράγοντες συμμετέχουν ενεργά στην πρόκληση της νόσου. Αγαπητοί ακροατές, όπως είπα σημερινός καλεσμένος μας είναι ο πνευμονολόγος κύριος Σταύρος Ανευλαβής, επίκορος καθηγητής του Πανεπιστημίου μας, ένας εξαίρετος και έμπειρος συνάδελφος στον τομέα της πνευμονολογίας, ο οποίος υπηρετεί στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας. Όπως είπα και το επαναλαμβάνω και σήμερα, Είχα την ευκαιρία ως διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου μας, μισό λεπτό λίγο, αυτή είναι η 68 είναι το βροχικό άσθημα έτσι, α ωραία, εντάξει, είναι Κυριακή λοιπόν αυτή, προχωρούμε, να το πω λίγο από την αρχή όπως είπα. Λοιπόν, όπως είπα και στη χθεσινή μας εκπομπή, το επαναλαμβάνω και σήμερα, είχα την ευκαιρία ως διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου μας, να συνεργαστώ επανειλημμένως μαζί του, όπως άλλωστε και όλη η κλινική, για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων ασθενών μας, που επρόκειτο να υποβληθούν ή είχαν υποβληθεί σε εγχειρήσεις στο θώρακα, στα πνευμόνια. Και να σας πω ότι η βοήθεια που μας προσέφερε ήταν πάντοτε μεγάλη και σημαντική. Ήταν πάντα κοντά στην καρδιοχειρουργική κλινική και γι' αυτό τον ευχαριστώ δημοσίω πολύ. Πρωτού αρχίσουμε τη συζήτησή μα για αυτό το ενδιαφέρον θέμα, το βροχικό άσθημα, θα αναφέρω μόνο δύο λόγια για το βιογραφικό του, μια και αναφέρθηκα πιο εκτεταμένα στη χθεσινή μα εκπομπή. Ο κύριο Ανεβλαβή, περάτωσε τι εγκύκλειε που του στην Αθήνα, ακολούθως φίτησε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου τη Πράγας στην Τσεχία, από όπου έλαβε το πτυχίο της ιατρικής. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων της υπηρεσίας Υπέδρου, μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο και επί ένα έτος περίπου ασχολήθηκε με έρευνα στον Θώρακα, σε ένα μεγάλο Ινστιτούτο του Λονδίνου, στο καλούμενο National Heart and Lung Institute. Ειδικεύτηκε στην πνευμονολογία στην Πανεπιστημιακή Πνευμολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας υπό τη διεύση του καθηγητού κ. Δημοσθένη Μπούρου στην οποία εκπώνησε και την διδακτορική διατριβή του. Ως ειδικός πνευμολόγος εργάστηκε στην Πνευμολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας κατά το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2011. Το Δεκέμβριο του 2013 άρχισε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία εκλεγής λέκτορ της πνευμονολογίας του Δημοκριτήου Πανεπιστημίου Θράκης και από τον Ιούνιο του 2015 έως σήμερα υπηρετεί το Πανεπιστήμιό μας ως επίκουρος καθηγητής πνευμονολογίας. Επίσης να σας πω ότι έχει εκπαιδευτεί στο εξωτερικό στην Ιατρική Σχολή της Μπολόνια στην Ιταλία σε σύγχρονες ενδοσκοπικές τεχνικές. Έχει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με τη συγγραφή κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα ιατρικά συγγράμματα καθώς και ιατρικών εργασιών ενώ υπήρξε υπότροφος επανειλημμένος από διεθνείς ιατρικούς οργανισμούς. Είναι έγκαμος με την συνάδελφό μας ανεσιολόγο κυρία Ραμπατζίδου και έχει δύο κόρες. Αγαπητέ κύριε Νευλαβή, σας καλωσορίζουμε στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Εφόληση Ήλη και σας ευχαριστούμε θερμά γιατί τούτο το Σαββατοκύριακο το αφιερώσετε στο σταθμό μας προ όφελο των φίλων ακροτών μα. Ελπίζουμε ο λόγος σας και οι επιστημονικές σας γνώσεις να μας βοηθήσουν και σήμερα να προσεγγίσουμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον, το τόσο σημαντικό και επίκαιρο ιατρικό θέμα σχετικά με το βροχικό άσθμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και να τους συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία που έχουν το σταθμό και μπορούν μέσα από αυτόν να ενημερώνουν τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης σε πολλά και ποικίλα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Νευλαβή, θα ήθελα να αρχίσω με μια βασική ερώτηση για όλους μας που αφορά το βροχικό άσθημα. Πείτε μας σας παρακαλώ, τι είναι το βροχικό άσθημα και ποιες είναι οι συχνότερες ή συνηθέστερες, ας το πούμε, αιτίες που του προκαλούν. Ουσιαστικά το βροχικό άσθημα είναι μια χρόνια πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αραγωγών. Και όταν λέμε αραγωγού, εννοούμε του σωλήνε που μεταφέρουν τον αέρα στου πνεύμονέ μα. Από το στόμα μα και από τη μύτη μα, δηλαδή μέχρι να φτάσουν στου πνεύμονε. Μάλιστα. Ουσιαστικά, όταν ένα ασθενή εισπνεύσει κάποια ερεθιστική ουσία ναι, ναι. από το περιβάλλον μα, υπάρχει μια υπερβολική αντίδραση των αραγωγών σε αυτήν την ουσία, με αποτέλεσμα να στενεύει το εύρο των αραγωγών. Να προκαλείται mm -hmm. αυτό που λέμε ουσιαστικά βροχόσπασμο. Μάλιστα. Οπότε αυτή επίση η φλεγμονή που υπάρχει και η οποία χαρακτηρίζεται από είδημα και παραγωγή εκρίσεων, λέει κρίσει είναι τα φλέματα. Μάλιστα. Αυτά όλα είναι έτσι, έχουν μια κολόδη ε, σύσταση με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη χειρότερη αυτή η στένωση, να επιδεινώνεται. Έτσι έχουμε έναν περιορισμό τη ροή του αέρα μέσα από του βρόχου για να φτάσει στου πνεύμονε. Περίπου... Συγγνώμη, δηλαδή φτάνει λιγότερο αέρα. Δυσκολεύεται να φτάσει όμω. Γιατί ακριβώ είναι πιο στενωμένο ο αυλό. Μάλιστα, μάλιστα. Η διάμετρο του αραγωγού. Αντιληπτό. Ε, οι ασθενεί με άσθμα μπορεί να έχουν κάποια προ, ε, γενετική προδιάθεση, κληρονομικό δηλαδή, να υπάρχει κάποια κληρονομικότητα σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα τα συμπτώματα εκδηλώνονται όταν, όταν έρθουμε σε έκθεση σε κάποιου εκκλητικού παράγοντε. Αυτοί mm -hmm. οι παράγοντε μπορεί να είναι είτε οιογενεί, δηλαδή κάποιε λοιμόξει. Ε, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και παράγοντε που υπάρχουν ε, γύρω μα, όπω το περιβάλλον, όπω είναι η σκόνη, η γύρι, ειδικά τώρα, σε αυτή την εποχή που αρχίζουν να ανθίζουν τα λουλούδια, τα πεύκα. Συνήθω έχουμε εξάρσει στο άσθημα, το τρίχωμα των ζώων, επίση η υγρασία, τα υγρά κλίματα ενοχλούν του ασθενεί με άσθημα, όπω επίση ο καπνό και κάποια φάρμακα. Και επίση υπάρχει και άσθημα που εκδηλώνεται κατά την άσκηση. Δηλαδή ασθενεί οι οποίοι ε, εκδηλώνουν αυτή τη δύσμια και την, τον περιορισμό στη ροή του αέρα όταν ασκούνται. Μάλιστα. Και το κύριο χαρακτηριστικό έτσι το σύμπτωμα να το πω έτσι του άσθματος είναι ουσιαστικά η δύσμια δηλαδή η δυσκολία στην αναπνοή. Ε, συνήθως οι ασθενεί αυτό που νιώθουν είναι βάρος στο στήθος είναι σαν να πολλοί το χαρακτηρίζουν έτσι να σαν να τους πατάει μία μπότα στο στήθος. Και είναι ένα από τα ευρήματα που πάντα ρωτάμε εμεί του ασθενεί, όταν έρχονται στο νοσοκομείο, για το πώ ακριβώ νιώθουν αυτή τη δυσκολία στην ανάσα. Επίση, υπάρχουν κάποιοι ασθενεί που το μόνο που μπορεί να εμφανίζουν είναι μόνο βήχα και όχι κάτι άλλο. Ή Επίση, να ακούγεται συρριγμό. Συρριγμό είναι αυτά τα γατάκια που πολλέ φορέ λένε οι ασθενεί ότι ακούγονται ναι. εδώ μπροστά στο ναι, στήθο ναι, 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 ναι. όταν παίρνω εισπνοή ή όταν βγάζω τον αέρα, όταν εκπνέω, να ακούγονται αυτά τα γατάκια όλα αυτά είναι συμπτώματα τα οποία ε, μπορούν να χαρακτηρίσουν το άσθημα. Ε, και επίσης χαρακτηριστικό στους ασθματικούς ασθενείς είναι ότι τα συμπτώματα, η δύσμια όλα αυτά είναι κατά τις πρώτες πρωινέ ώρες. Δηλαδή πολλοί ασθενείς ξυπνούν 4-5 ώρα το πρωί και νιώθουν την ανάγκη για αέρα. Γι' αυτό πηγαίνουν στο παράθυρο, ανοίγουν το παράθυρο, το παράθυρο. για να πάρουν ε, αέρα. Ε, βέβαια το άσθημα είναι μια πάθηση η οποία θεραπεύεται και ο στόχος μας είναι αυτός. Να μην έχουν συμπτώματα οι ασθενείς. Δεν θα πρέπει δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει άσθμα να βρίσκεται σε απόγνωση και να λέει αν έχω άσθμα τι θα κάνω. Σημασία έχει να το αναγνωρίσουμε και να το θεραπεύσουμε γιατί θεραπεύεται. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω μία που μας τα περιγράφει τα θαυμάσια και απόλυτα κατανοητά. Να μου πείτε, να μας πείτε πόσο συχνό είναι το βροχικό άσθμα σήμερα. Και να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η συχνότητά του αυξήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια και αν αυτό συμβαίνει, πού μπορεί να οφείλετε. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε το βροχικό άσμα σε ποιες ηλικίε είναι συχνότερο. Σας ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, παγκοσμίως γύρω στα 300 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άσμα. Και περίπου 250.000 άνθρωποι πεθαίνουν από άσθημα κάθε χρόνο. Τεράστιος αριθμό. Ε, ναι, βέβαια αυτό είναι σε χώρες που ίσως δεν υπάρχει τόσο καλή αντιμετώπιση του άσθηματος. Και σε ασθενείς που έχουν βαρύ άσθημα που είναι δύσκολο να θεραπευθεί. Οι ε, θάνατοι βέβαια, επειδή ακριβώς η επιστήμη προοδεύει και έρχονται καινούργιες θεραπείες, μειώνονται. Κάθε χρόνο είναι και λιγότερο. Ε, αντίθετα, η συχνότητα του άσθματος και των αλλεργιών αυξάνεται. Ε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, υπολογίζεται ότι γύρω στο 1,7 με 10% των ασθενών πάσχουν από άσθμα. Ε, βέβαια υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών. Είναι συχνότερο στις δυτικές χώρες, αλλά φαίνεται επίσης ότι παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, όπως είναι γενετική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική. Ε, η θνητότητα είναι μεγαλύτερη σε χώρες με μέσο και χαμηλό εισόδημα. Εκεί δηλαδή που δεν μπορούμε να προσφέρουμε ίσως τη θεραπεία που μπορούμε να προσφέρουμε στις ανεπτυγμένες χώρες. Yeah. Τα συμπτώματα των ασθματικών είναι συχνότερα σε χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ενώ στην Ανατολική Ευρώπη και σε χώρες της ε, Ασίας όπως η Ινδονησία ή η Ινδία ή και σε χώρε τη Αφρική όπω η Αιθιοπία είναι χαμηλότερα τα ποσοστά. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρο κατά πόσον αυτά τα χαμηλότερα ποσοστά είναι πραγματικά έτσι, ή είναι και θέμα αναφορά, αναφορά τη νόσου. ίσω δηλαδή δεν υπάρχει τόσο καλό σύστημα ώστε να ξέρουμε πραγματικά πόσα είναι τα περιστατικά. Είναι πιο συχνό στα αγόρια στην παιδική ηλικία, ενώ μετά την ενηλικίωση είναι συχνότερο στι γυναίκε. Ε, και φαίνεται βέβαια όπως είπαμε ότι υπάρχει αύξηση του άσματο τα τελευταία χρόνια και προφανώς ένα μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό παίζουν περιβαλλοντολογικοί παράγοντες, η μόλυνση του αέρα ή όλα αυτά που Μάλιστα. εισπνέουμε πιθανότατα ε, παίζουν μεγάλο ρόλο στη συχνότητα του άσθηματος. Μάλιστα. Τώρα κύριε Αιχτά, ήθελα μια ερώτηση, αν και είπατε αρκετά από τα στοιχεία αυτά, αλλά προτού κλείσουμε την ενότητα αυτή, την πρώτη ενότητα της σημερινής μας συζήτηση και πριν από το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα θα ήθελα να μας πείτε, να μας επαναλάβετε με λίγα λόγια για μια ακόμη φορά ποια είναι τα συμπτώματα που συνοδεύουν ε, τους αρρώσους αυτούς με βροχικό ασμα; Τι ενοχλήματα δηλαδή εμφανίζουν οι ασθενείς αυτοί το κύριο σύμπτωμα τι περισσότερες φορές είναι η δύσμια. Αυτό το βάρος, η δυσφορία Μάλιστα. στο στήθος που σας το χαρακτήρισα κιόλας ότι πολλές φορές το περιγράφουν έτσι με μία μπότα να με πατάει στο στήθος. Σαν ένα πλάκωμα δηλαδή. Σαν ένα πλάκωμα. Ε, επίσης μπορεί να εμφανίζουν βήχα. Συνήθως αυτός ο βήχα είναι ξηρός, ερεθιστικός βήχα, ο οποίος είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ε, αυτός ο συρριγμός, αυτό το σφύριγμα που ακούγεται στην αναπνοή μας Συνήθω εκπνευστικό. Α, εκπνευστικό. Εκπνευστικός. Τώρα, αν ο ασθενή έχει φλέματα, δηλαδή έχουν γεμίσει μέσα η αραγωγή του και με φλέματα, μπορεί να έχει και εισπνευστικό. Πιο πολύ τα μικρά παιδιά μπορεί να έχουν εισπνευστικό συρριγμό, ειδικά όταν κάνουν λαριγκίτιτε, δηλαδή φλεγμονέ ψηλά στο λάριγκα. Και έτσι, όταν πάνε να πάρουν ανάσα, ακούγεται ένα χαρακτηριστικό συρριγμό κατά την εισπνοή. Ε, αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα του άσθυματος. Ε, Βέβαια, υπάρχουν και ασθενεί που σε μεγάλες περιόδους δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι είναι καλά δεν έχουν συμπτώματα, δηλαδή θα τους ακροαστείτε και δεν θα ακούσετε κάτι και οι ίδιοι αναφέρουν ότι είναι καλά. Στην παρόξυνση τότε είναι που συνήθως έχουν τα συμπτώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κατανοητά σαφώ ε, και ενδιαφέροντα φυσικά τα όσα μας έχετε μέχρι στιγμής αναφέρει για το βροχικό άσθημα. Αλλά στο σημείο αυτό καλό θα είναι να προχωρήσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι στη ροή της εκπομπής μας. <coughs> Προχωρούμε. Επιστρέφουμε και πάλι φίλοι ακροατές μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή Εφόλης της ύλη με καλεσμένο τον κύριο Ανεβλαβή, πνευμονολόγο, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιό μας, με τον οποίο συζητούμε για μια συχνή και συχνά θα έλεγα και βασανιστική χρόνια πάθηση το βροχικό άσθμα, η οποία προσβάλλει όλες τις ηλικίε και εμφανίζεται κυρίως στις μικρές. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Νευλαβή το εξής. Έρχομαι στη διαγνωστική. Ποιες εξετάσεις γίνονται σε ένα ασθενή για να διαγνωστεί ότι πάσχει από βροχικό άσθημα. Και θα ήθελα να μας πείτε αν από αυτές τις εξετάσεις τις οποίες θα μας αναφέρετε, αν αυτές λοιπόν οι εξετάσεις γίνονται και στην κλινική σας, στο νοσοκομείο μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ακροατές μας. Η διάγνωση του άσθηματος γίνεται με απλές εξετάσεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά σε κάποιες ηλικιακέ ομάδες όπως είναι τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κάτω των 5 ετών, τα οποία ούτε μπορούν να περιγράψουν εύκολα και με σαφή τρόπο τα συμπτώματα τους αλλά επίσης δεν είναι τόσο εύκολο να από το ιστορικό τους να καταλάβεις αν αυτό που έχουν είναι άσθημα ή είναι κάποια άλλου είδους πάθηση κάποια λίμωξη. Γι' αυτό ναι, καλό ναι. είναι να τα παρακολουθούμε και μετά από χρόνια παρακολούθηση να βάζουμε τη διάγνωση ότι πράγματι έχουν άσθημα. Το ίδιο συμβαίνει και στους ηλικιωμένους ασθενείς, διότι δεν είναι μόνο το άσθμα, δηλαδή τα συμπτώματα του άσθματος μπορεί να είναι από πολλές άλλες παθήσεις, είτε των πνευμών, είτε της καρδιάς, οπότε... Το καρδιακό άσθμα, ναι. ναι. δηλαδή να υπάρχει μια καρδιακή ανεπάρκεια η οποία να εκδηλώνεται με δύσπνια και να μην ξέρουμε αν φταίει η καρδιά ή φταίνεται οι πνεύμονες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα... Η διάγνωση γίνεται με το ιστορικό του ασθενούς, πρέπει να πάρουμε ένα ενδελεχές ιστορικό ώστε να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε ότι πιθανότατα το ασθενής θα έχει άσθημα και επίσης τα συμπτώματα του και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ απλή εξέταση, λέγεται σπυρομέτρηση, ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα στο οποίο ζητάμε από τον ασθενή να εισπνεύσει και να εκπνεύσει με μια βαθιά εκπνοή ε, γρήγορα μέσα σε ένα μηχάνημα και αυτό το μηχάνημα μπορεί να μας δείξει αν υπάρχει απόφραξη, δηλαδή αν υπάρχει ουσιαστικά περιορισμός της ροής του ασθενούς ε, και επίσης μπορούμε να χορηγήσουμε... Ένα φάρμακο που ανοίγει τους βρόχους, ένα βροχοδιαστατικό, διαστατικό και στη συνέχεια να επαναλάβουμε αυτή την εξέταση και να δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση όπως λέγεται. Δηλαδή ουσιαστικά αν βελτιωθούν κάποιοι παράμετροι που μετράει η σπυρομέτρηση ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι ναι αυτός ο ασθενής πάσχει από βροχικό άσθμα. Επίση, υπάρχει και ένα μηχάνημα που είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι κάτι ούτε ηλεκτρονικό είναι απλό, λέγεται ροόμετρο, το οποίο το δίνουμε στους ναι. ασθενείς, το έχουν σπίτι τους και απλά φυσάνε μέσα σε αυτό το μηχάνημα και αυτό μετράει τη μέγιστη εκπνευστική ροή. Συνήθω οι ασθενείς κάνουν αυτή τη μέτρηση πρωί και βράδυ και έτσι παρακολουθούμε το άσθμα τους. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που είναι ανάλογα την ηλικία του ασθενού, το βάρο του και το ύψο του, που είναι τα προβλεπόμενα, δηλαδή αυτό που μπορεί να φυσήξει. Με συγχωρείτε να σα διακόψω. Αυτό το παρέχει είπα του ασθενεί. Το δίνετε μονίμως μονίμω ή το, το επιδανισμό, πώ γίνεται. Όχι, αυτό. όχι, το συνταγογραφούμε και μπορεί Α, ο το να το έχει στο σπίτι Μάλιστα. του. Πολύ δεν ωραία. κοστίζει, δεν είναι πάρα πολύ ακριβό, γιατί γύρω στα 20 ευρώ η, Α, η τιμή του. Οπότε νομίζω ότι κάποιο ποσό καλύπτεται και από το ταμείο του. Οπότε μπορεί ο αστέμο να το έχει στο σπίτι του. γιατί είναι μέθοδο παρακολούθηση του άσματος. Σωστό, σωστό. Γιατί όταν είναι καλά, φυσάει και αρκετά. Όταν όμω αρχίζει να υπάρχει μια παρόξυνση, δηλαδή να, υπάρχει να, να αρχίζει να εμφανίζεται ξανά το άσμα του, συνήθω φυσάει λιγότερο. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάτι αρχίζει να συμβαίνει με το άσθημα του, οπότε είναι καλό να επισκεφθεί το γιατρό του, ώστε να προλάβει μια βαριά παρόξυνση, να μπορέσει να τροποποιηθεί η θεραπεία του, ώστε να προλάβει κάτι χειρότερο. Μια γρυπόδη συνδρομή, τώρα που περιέργεια ρωτάω, ε, θα επιβαρύνει την... Σίγουρα, το... οι ασθενείς σίγουρα. οι οποίοι έχουν άσθημα, ε, αν... Ε, κάνουν μια οποιαδήποτε λίμωξη, συνήθω αυτέ οι γρυπώδει συνδρομέ είναι οι ογενεί μπορούν να κάνουν παρόξυνση του άσματό του, η οποία χρειάζεται τροποποίηση τη αγωγή. Και πρέπει όσο πιο γρήγορα τροποποιήσουμε την αγωγή, δηλαδή αυξήσουμε τα φάρμακα που λαμβάνει τα βροχοδιασταλτικά, τόσο πιο ελαφρύτερο μέσα σε εισαγωγικά θα είναι η παρόξυνση τη νόσου. Επιβάλλεται αυτοί άρρωστοι να υποβάλλονται σε ε, ετήσιο εμβολιασμό κατά της γρήπης. Mm -hmm. Ναι, είναι μέσα στα αυτά που προβλέπονται για τη γρήπη, για τον εμβολιασμό της γρήπης, ένα, μία από τις κατηγορίες είναι και οι με άσθημα. Ας το έχουν λοιπόν. Εκτός από αυτούς που είναι αλλεργικοί στο αυγό, ναι. ε, τότε υπάρχουν κάποια, είναι αντικρουόμενα τα δεδομένα, Μάλιστα. πολλοί λένε να μην κάνουν το εμβόλιο, διότι μπορεί να εμφανίσουν κάποια παρενέργεια λόγω τη αλλεργίας στο αυγό. Τελευταία λένε ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ ne και η αλλεργία στο αυγό. Μάλιστα. Λοιπόν, α το έχουν υπόψη του οι φίλοι ακροατέ, ότι ο εμβολιασμό είναι απαραίτητο. Mm -hmm. Τώρα, ωραία για τα διαγνωστικά, αυτέ όλε οι εξετάσει, ξηπυρόμετρα, ηλεκτρονικά κτλ., γίνονται στο ευλογημένο μα. Γίνονται νοσοκομεία. στην κλινική πολύ ωραία. μας, στην κλινική Υπάρχε, σας. υπάρχουν πολύ ωραία. συσκευές και πολύ ωραία. μέσα πολύ σε πέντε λεπτά, δηλαδή είναι μια εξέταση που κρατάει ένα λεπτό, μπορεί ο ασθενής να βρούμε αν πράγματι υπάρχει ή όχι από ασθενή. Γι' αυτό μιλάω ότι αυτό το νοσοκομείο είναι θείο δώρο για αυτή την ακριβική περιοχή. Φανταστείτε τι γινόταν παλιά που δεν υπήρχε πνευμολογική κλινική, που όλος αυτός ο πληθυσμός επήγαινε κεντρικότερα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε την ταλαιπωρία, φανταστείτε την τελαιπωρία. Τώρα κύριε καθηγητά θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με την αντιμετώπιση της πάθης αυτής, δηλαδή του βροχικού άσματος. Ε, αντιμετωπίζετε το βροχικό ασθμα αποτελεσματικά. Μπορούμε να μιλήσουμε για ίαση θεραπεία δηλαδή της νόσου. Ε, ένα άλλο ερώτημά μου είναι, επειδή είναι στο πλαίσιο της θεραπευτικής, υπάρχουν εξελίξεις στη θεραπευτική της αντιμετώπισης με νέα, με νέα μέσα. Ε, βεβαίως και μπορούμε να ελέγξουμε το άσθμα και αυτό είναι ο σκοπός μας. Να το θεραπεύσουμε με την έννοια ο ασθενής να λαμβάνει τη θεραπεία του και να είναι καλά, να μην έχει συμπτώματα. Αυτό είναι ο κύριος στόχος όταν αντιμετωπίζουμε έναν ασθενή με άσθμα. Από εκεί και πέρα οι θεραπείες είναι κυρίως εισπνεώμενα φάρμακα που παίρνει ο ασθενής, τα οποία είτε είναι βροχοδιασταλτικά, δηλαδή ένα φάρμακο σε μορφή σπρέι που θα το εισπνεύσει για να πάει στους πνεύμονές μας και Μάλιστα. αυτό που θα κάνει είναι να ανοίξει τους βρόχους. Επειδή είπαμε ότι Κλείνουν οι βρόχοι, οι σωλήνε που κατεβάζουν τον αέρα στα πνευμονά, στον πνεύμονά μα. Εμεί αυτό που προσπαθούμε με αυτό το φάρμακο είναι να του ανοίξουμε. Οπότε ο ασθενή νιώθει καλύτερα γιατί φεύγει η δύσπνια που έχει και μπορεί να παίρνει περισσότερο αέρα. Και επίση τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στο άσθημα είναι εισπνόμενα κορτικοστεροειδή. Είναι φάρμακα τα οποία ουσιαστικά είναι αντιφλεγμονώδη, γιατί είπαμε ότι το άσθημα είναι φλεγμονώδη νόσος, Οπότε προσπαθούν να ρυθμίσουν τη φλεγμονή που υπάρχει εκεί τοπικά στους πνεύμονες και άρα και πάλι να βοηθήσουν τον ασθηματικό ασθενή. Συνήθως υπάρχει συνδυασμός αυτών των δύο φαρμάκων. Ε, παλαιότερα τα πέρναμε χωριστά σαν φάρμακα, δηλαδή μία συσκευή για το βροχθυσταντικό, μία για το εισπνόμενο κορτικοστορειδές. Σήμερα υπάρχουν συσκευές που είναι, να το πω έτσι χαριτολογώντας, δύο σε ένα και τα δύο φάρμακα σε μία συσκευή. Ε, υπάρχουν ε, φάρμακα τα οποία μπορούμε να τα λαμβάνουμε είτε πρωί και βράδυ και πιο καινούργια που μπορεί να είναι και μόνο μια φορά την ημέρα. Μεγάλη να έχουν υπόθεση. δηλαδή 24 24ωρι δράση, οπότε να μην χρειάζεται να έχει μαζί του ο ασθενή τη συσκευή. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και Μάλλη. βέβαια και οι συσκευέ γίνονται πιο μικρέ, πιο όμορφε, οπότε δεν είναι και. και πιο εύκριστε Και πιο εύκριστε και δεν χρειάζεται τόσο πολύ η συνεργασία του ασθενού για να είμαστε σίγουροι ότι έχει λάβει το φάρμακό του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πιο ακόμη πιο καινούργιες ε, ε, θεραπείες με αντισώματα τα οποία γίνονται συνήθως ενδομήκα, είναι ενέσεις δηλαδή που γίνονται ενδομήκα και αυτές βοηθούν στην ε, καταπολέμηση της φλεγμονής. Αυτό όμως είναι σε ασθενείς με βαρύ άσθημα. Είναι αποτελεσματική αυτή η. Είναι αποτελεσματική και Μάλιστα. οι ασθενεί βλέπουν βελτίωση. Ειδικά ασθενεί οι οποίοι χρειάζονται να παίρνουν μακροχρόνια κορτιζόνια από το στόμα ή ακόμη και ενδοφλέβια. Με αυτέ τι θεραπείε έχουν, έχουν δει βελτίωση. Μάλιστα. Και τώρα έχω μία άλλη ερώτηση. Έστω λοιπόν ότι έχουμε έναν άρρωστο ο οποίο είχε το βροχικό του άσμα. Ήρθε στην κλινική, διαγνώστηκε. Πήρε την αγωγή του, υποβλήθηκε σε θεραπευτική αγωγή και εμφανίζει μια σημαντικότατη βελτίωση. Αυτός λοιπόν ο ασθενής που παρουσιάζει αυτή τη σημαντική βελτίωση πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο και μάλιστα πόσο συχνά. Ε, και αυτός ο έλεγχος, αυτή η επανεξέταση σε τι συνίσταται. Θα έρθει λοιπόν ξανά αυτός ο άρρωστος στην κλινική σας. Τι θα του κάνετε. Πείτε μας με λίγα λόγια για το θέμα αυτό. Ξέρετε σας το ρωτώ γιατί οι ασθενείς μόλις αισθανθούν καλά σε όλε τι ειδικότητες δεν είναι μόνο με το βροχικό άσθμα, με την πνευμονολογία μόλις λοιπόν οι ασθενείς αισθανθούν καλά ξεχνούν τα πάντα και ειδικά οι, οι Έλληνες ασθενείς που στην πλειονότητά μας είμαστε απίθαρχοι ναι, ε, ξεχνούν τα πάντα, τους γιατρούς, τα φάρμακα και βέβαια μετά ακολουθούν τα δυσάρεστα. Πείτε μα δύο κουβέντε για αυτό το θέμα. Καλό είναι να υπάρχει παρακολούθηση του ασθενή. Και συμβουλεύσει με... του ασθενεί δηλαδή. Καλό είναι να υπάρχει παρακολούθηση του ασθενό με βροχικό άσθημα, γιατί ακριβώ αυτό μπορεί και ο γιατρό από μόνο του να αρχίσει σιγά σιγά να μειώνει τη θεραπεία. Ακριβώς γιατί έχει αρχίσει να ελέγχεται το άσθημα μπορεί να μην χρειάζεται να παίρνει τις υψηλές δόσεις φαρμάκων που παίρνει και μπορεί να τις μειώνει. Υπάρχουν και ασθενείς που δεν χρειάζεται να παίρνουν όλο το χρόνο θεραπεία αλλά μπορεί να παίρνουν μόνο στις εξάρσεις. Πολλές φορές οι εξάρσεις είναι την εποχή της άνοιξη ή του φθινοπόρου Μάλιστα. που τα αλλεργιολογώ είναι περισσότερα. Οπότε μπορεί να παίρνει αγωγή μόνο αυτές τις εποχέ εποχές και τις υπόλοιπες εποχές να είναι καλά. Ειδικά το καλοκαίρι αρκετοί ασθενεί με άσπα δεν χρειάζονται να λαμβάνουν αγωγή. Αλλά καλό αυτό είναι να γίνεται με την παρακολούθηση του γιατρού, ακριβώς γιατί να μην διακόψει ο ασθενής από μόνο του την αγωγή, γιατί το πιθαν, πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει μια παρόξυνση η οποία θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο σε επίγουσα βάση. Και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Διότι συνήθω αυτέ οι παροξύνσει του άσματο είναι βαριέ παροξύνσει και πολλέ φορέ χρειάζεται και νοσηλεία. Άρα, καλό είναι ανατρίμηνο ή ανεξάμηνο, ανάλογα τη βαρύτητα του άσματο, ο ασθενή να παρακολουθείται, να έρχεται στο νοσοκομείο, να μα αναφέρει τα συμπτώματά του. Υπάρχουν ειδικά αιτηματολόγια που μπορεί να συμπληρώνει και να βλέπουμε και την θεραπεία πώ την παίρνει, αν την παίρνει σωστά και αν έχει ή όχι συμπτώματα. Να υποβάλλεται σε μία σπυρομέτρηση για να δούμε. Ε, αν υπάρχει ή όχι κάποια απόφραξη και επίσης να μας φέρνει και τα αποτελέσματα από το ρόμετρο, από αυτό το μηχανάκι που του δίνουμε στο σπίτι και να βλέπουμε πώς είναι οι ροές και να βλέπουμε ότι αν πράγματι ελέγχεται σωστά το άσθημα του. Μες. Με κάθε ειλικρίνεια θα μου πείτε, εργάζεστε τόσα χρόνια εδώ στην περιοχή, στο νοσοκομείο μας. Συμβαίνει αυτό με τους θρακιώτες ασθενείς ή αμελούν. Γενικώ υπάρχουν κάποιοι που είναι τακτικοί και παίρνουν τα φάρμακά τους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι πράγματι τα διακόπτουν από μόνοι τους όταν είναι καλά και επίσης αρκετοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πώς πρέπει να παίρνουν τη θεραπεία τους. Μάλιστα. Άρα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο που δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να φταίμε και εμείς γιατί δεν έχουμε αφιερώσει το σωστό χρόνο ώστε να τους εξηγήσουμε πώς να παίρνει τη θεραπεία τους. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε αυτή την ενότητα πριν το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Η πλημελής αντιμετώπιση του βροχικού άσθματος έχει επιπτώσεις στη λειτουργία άλλων οργάνων του σώματος, αλλά και γενικότερα στην υγεία του οργανισμού. Ποια είναι mm. η άποψή σα. Προφανώς και ένας ασθενής ο οποίος δεν ελέγχει το άσμα του και θα έχει προβλήματα από το αναπνευστικό, ε, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να έχει αναπνευστική ανεπάρκεια και αυτό μπορεί mm. να ε, επηρεάσει και όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά και την καρδιακή του λειτουργία. Βεβαιότατα. Οπότε σίγουρα γιατί η καρδιά και οι πνεύμονες είναι δύο όργανα που συνεργάζονται οπότε όταν, ανεπαρκεί, όταν ανεπαρκεί, το ένα κάποια στιγμή φτάνει να ανεπαρκεί το Σωστό. και το άλλο. Σωστό. Άρα ο κύριος στόχος είναι αυτό, να ελέγχουμε το άσθημα. Ακόμη και ασθενεί που έχουν βαρύ άσθημα να το ελέγχουμε να μην έχουν συμπτώματα και να είναι σε μία θεραπεία συντήρησης η οποία τους βοηθάει και δεν έχει και επιβάρυνση αλλού. Μάλιστα. Κύριε Ανεβλαβή, πραγματικά είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας έχετε πει μέχρι τώρα για αυτή την χρόνια και όπως είπα και πριν ενίοτε βασανιστική πάθηση. Φίλοι ακροατές, στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά της ώρας και πάλι μαζί. Προχωρούμε και τελειώνουμε. Επιστρέφουμε και πάλι φίλοι ακροατές μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην εκπομπή Εφόλης της ύλη με καλεσμένο τον κύριο Σταύρο Νευλαβή, πνευμονολόγο, επίκουρο καθηγητή της πνευμονολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με τον οποίον συζητούμε για το βροχικό άσθημα και της επιπτώσεις του στον οργανισμό. Αγαπητέ μου κύριε Νευλαβή, ενδεχομένως με τις συνεχείς ερωτήσεις μου να σας κουράσω αυτό το, 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 το Σαββατοκύριακο, όμως πραγματικά ήταν όλα ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε σήμερα και ελπίζω και διαφωτιστικά για τους φίλους ακροατές τη εκπομπή μας. Ε, βεβαίως όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι περισσότερο, να μάθει κάτι περισσότερο, το νοσοκομείο είναι εδώ, εσείς είστε παρόν και οι συνάδελφοι άλλοι της κλινικής μπορούν να απευθυνθούν. Όμως θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με μια τελευταία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση η οποία αναφέρεται στο βροχικό άσμα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Πόσο συχνό είναι. Σε ποιες περιοχές εμφανίζεται περισσότερο, αν εμφανίζεται. Αντιμετωπίζεται ορθώς, τι λένε τα στατιστικά δεδομένα. Υπάρχουν ελλείψεις στην αντιμετώπιση του. Ποια η πρόγνωσή του γενικά του βροχικού άσθματος. Ε, με κάθε ειλικρίνεια εφαρμόζονται, θέλω να μου απαντήσετε, όλα τα σύγχρονα μέσα αντιμετώπιση, αυτό δηλαδή, το οποίο γίνεται στην Αμερική ή σε μια άλλη προηγμένη ε, χώρα του δυτικού ημισφαιρίου όσον αφορά το ιατρικό, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών γίνεται και σε μας έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε όπως είπα από Αμερική από Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά. σας ακούμε λοιπόν απαντήστε μας ε... Γενικότερα τα επιδημιολογικά δεδομένα για το άσμα στην Ελλάδα είναι περιορισμένα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι δεν τα πάμε και πολύ καλά με τις στατιστικές ε, Δεν στην υπάρχουν Ελλάδα. συνήθως στατιστικές. Ναι. Ε, το ίδιο και με την καρδιοχειρουργία, να μην νομίζετε. Ε, γενικότερα και σε όλα. Τα Greek statistics άλλωστε είναι διάσημα νομίζω. Ε, από εκεί και πέρα πρόσφατα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ολοκλήρωσε μια πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα για το άστημα. Και αυτό έγινε σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα του πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα. Ε, συμμετείχαν περίπου 2.600 άτομα σε αυτή Μάλιστα. τη μελέτη, και γενικότερα τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένα 8,5% του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα πάσχει από άσθημα. Ε, και φαίνεται ότι υπάρχει μία αύξηση ε, με, όσο αυξάνεται η ηλικία. Δηλαδή, ενώ σε. Σε παιδικέ ηλικίε μέχρι 9-10 χρονών υπάρχει μια επίπτωση του άθματο γύρω στο 3,5-4%. Φτάνουμε στου ασθενεί που είναι πάνω από 70% να υπάρχει. Πάνω, από, εβδο... 12... πάνω Π... από 70% να είναι γύρω ετών. Στο, ναι, 70 ετών. Να είναι γύρω στο 12%. Μάλιστα. Ε, αυτό βέβαια είναι λίγο περίεργο με την έννοια ότι πιθανότατα στις μικρές ηλικίε τα παιδιά υποδιαγιγνώσκεται, ενώ στις ε, μεγάλες ηλικίε ε, ε Γιατί πιθανότατα οι ασθενείς δεν πάσουν μόνο από άσθημα, πάσουν και από κάτι άλλο, μπορεί να είναι χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, μπορεί να είναι καρδιακή ανεπάρκεια και αυτό αναφέρεται σαν άσθημα. Σίγουρα υπάρχει αύξηση με βάση την ηλικία. Από εκεί και πέρα, Επίσης, αυτή η έρευνα έχει κάνει και μία ε, κατανομή γεωγραφική. Και φαίνεται ότι είναι συχνότερο στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Αττική, Ενώ... να το παραλάβουμε, είναι συχνότερο. Αττική, Αττική Πελοπόννησο και, και Κρήτη. Κρήτη. Δηλαδή, νότια Ελλάδα. Μάλιστα. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι τόσο και στι νησιωτικέ περιοχέ δεν είναι τόσο συχνό. Προφανώς, σε αυτό κύριο ρόλο παίζουν οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες Προφανώστατα σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν περισσότεροι ερυθιστικοί παράγοντες μάλιστα. και γι' αυτό είναι συχνότερο το άσθμα. Μάλιστα στην Κρήτη ξέρω ότι υπάρχει ένα χόρτο, ένα χορταρικό το περδικάκι. Το οποίο είναι πολύ, δηλαδή, πολλοί ασθενεί έχουν αλλεργία σε αυτό και εμφανίζουν άσθμα από την έκθεση σε αυτό. Α, μάλιστα. Οπότε, αυτό είναι καινούργιο στοιχείο. Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, μάλιστα. επειδή έχει τύχει να δουλέψω και λίγο στην Κρήτη. Ε, ξέρω ότι το περδικάκι είναι αρκετά ενεργεοργόνο και ενοχλεί αρκετού ασθενεί. Μάλιστα, μάλιστα. Κάπω έτσι είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα η θεραπεία που χρησιμοποιούμε για το άσθημα είναι ίδια. Είτε τη χρησιμοποιήσουμε στην Αλεξανδρόπολη, είτε τη χρησιμοποιήσουμε στην Αθήνα, είτε τη χρησιμοποιήσετε στη Νέα Υόρκη, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν... Α το ακούσουν οι ακροατέ αυτό. Λοιπόν. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα. Και τα φάρμακα τα καινούργια που κυκλοφορούν. Ναι, κυκλοφορούν πρώτα στην Αμερική ή στη Δυτική Ευρώπη, στι άλλε χώρε και μετά από δύο-τρει μήνε τα έχουμε και εμεί. Πολύ και ωραία. Οι γιατροί που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα είναι έμπειροι γιατροί. Πολλοί από αυτού έχουν εκπαιδευτεί και στο εξωτερικό και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται. Οπότε οτιδήποτε καινούριο μπορούν να το εφαρμόσουν και αυτοί ε, εδώ. Α καθησυχάσουν λοιπόν οι ακροατέ μα. Ναι. Μα ακούν. Σε... Δεν χρειάζεται λοιπόν να μετακινούνται να πηγαίνουν ναι. προ Αθήνα. Προ Θεσσαλονίκη ή προ το εξωτερικό. Έτσι. Το, το Ό... μόνο που θα χάσουν είναι το χρόνο του και τα χρήματά του. Το χρόνο και, και τα χρήματα. Η πολύ ωραία. θα είναι υγεία. Άρα δεν έχει να ζηλέψουμε τίποτα από όλα αυτά. Πολύ ωραία. Αγαπητέ κύριε Νευλαβή, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή σα παρουσία στο Ράδιο Ελπίδα στην εκκλησιαστική φωνή τη Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα τα τόσο σημαντικά και επίκαιρα θέματα που μας αναφέρεται σήμερα για το βροχικό ασμα και το ρόλο του πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση του. Είναι σημαντικό και πρέπει να λεχθεί ότι η σωστή και συνεχής παρακολούθηση από τον γιατρό και η πιστή τήρηση της αγωγής αλλά και των ιατρικών οδηγιών μετατρέπει μία χρόνια και βασανιστική πάθηση σε μια καλής πρόγνωσης και πορείας ασυμπτωματική πάθηση με την οποία μπορεί κανείς να ζήσει όσα χρόνια ο ύψιστος του έχει δώσει. Αστοχούν το έχουν λοιπόν αυτό σοβαρά υπόψη οι ακροατές μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Νευλαβή, εύχομαι να είστε πάντα γερός και να συνεχίσετε τις κλινικές και ερευνητικές σας δραστηριότητες. Σας εύχομαι επίσης να έχετε μια λαμπρή περαιτέρω ακαδημαϊκή πορεία και με σίγουρο ότι θα την έχετε. Και όπως είπα και χθε, το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η προσφορά σας στην τοπική μας κοινωνία αλλά και γενικότερα και στον Εύρο και στη Θράκη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συνεχίστε λοιπόν να βοηθάτε τον συνάνθρωπό μας ιδιαίτερα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Επίσης εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε ευτυχία στην ευλογημένη σας οικογένεια. Τέλος και εγώ θα ήθελα προσωπικά να σε ευχαριστήσω δημόσια για μια ακόμη φορά μέσα από το σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας για την μακρόχρονη, την συνεχή και άψογη συνεργασία που είχαμε στο νοσοκομείο μας και που μαθαίνω ότι συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς φίλοι ακροατές αφού σε ευχαριστήσω θερμά τόσο εσάς όσο και τον Ιχολήπη μας τον πατέρα Χρυσόστομο ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας επικοινωνία για το ερχόμενο Σάββατο για να εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Έως τότε χαίρετε, ελπίζετε, υγιένετε.